Φέτος ειδικά ξεκίνησε πολύ νωρίς η αναζήτηση των σπιτιών λόγω των βάσεων που άκουσαν ότι θα πέσουν. Ήδη έχουν έρθει πάρα πολλοί πρωτοετήσεις, έχουν κλείσει σπίτια, έχουν κλείσει και κάποιες άλλες σχολές από Μεσολόγγι, Αντίριο, και αυτοί έχουν κλείσει σχολές στον ΤΕΗ, έχουν έρθει και αυτοί στην Πάτρα. Με αποτέλεσμα όλη η δουλειά με τους φοιτητές να έχει ξεκινήσει φέτος από τον Ιούνιο. Περισσότερη δουλειά από άλλες σχολές. Περισσότερη δουλειά. Αύξηση των τιμών των ενοικίων, γιατί όπου υπάρχει ζήτηση υπάρχουν και οι ανάλογες τιμές, γιατί δεν υπάρχουν και πάρα πολλά σπίτια. Αυτό το πράγμα γίνεται. Τι αναζητούν τώρα οι νέοι φοιτητές, έχουν ως στόχο να, και οικονομικά βέβαια πάντα, αλλά και τι είναι αυτό που θέλουν. Ζητούν μια καρσονιέρα, ένα διάρρη, ένα τριάρρη, να μείνουν με κάποιον άλλο συμφοιτητή τους. Κοιτάξτε να δείτε, οι περισσότεροι πάντα και φέτος ζητάνε περισσότεροι δίχωρη γκαρσονιέρα ή ακόμα και διάρρη οι περισσότεροι. Και από εκεί και πέρα είναι και κάποιοι οι οποίοι είναι είτε με αδέρφια είτε συγκατοικούν που θέλουν και αυτοί τριάρι. Μάλιστα. Τι γίνεται τώρα με τις τιμές, μου μιλήσατε για αύξηση, να πάμε να τα δούμε λίγο ενδεικτικά. Ναι. Μία δίχωρη γκαρσονιέρα σε μία περιοχή που εκδηλώνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το κέντρο ας πούμε, ή κοντά στο κέντρο, δηλαδή από Αγία Σοφία έως και Ψιλαλόνια αυτό το κομμάτι. Βέβαια παίζει ρόλο και η πόσο παλιό είναι ή καινούριο, αλλά ο μέσος όρος είναι για μία δίχωρη γκαρσονιέρα γύρω στα 240 με 280 ευρώ για μία δίχωρη γκαρσονιέρα. Από εκεί πέρα υπάρχει και το διάρρη που περίπου στα 300 ευρώ και όσο πάει δηλαδή. Υπάρχει διάρρη φέτος δηλαδή και με 500 ευρώ διάρρη καινούριο στο κέντρο. Έχουν ανέβει τόσο πολύ τιμές, Πάρα πολύ, ναι. Φέτος υπάρχει μια αύξηση 30 ευρώ περίπου μέσος όρος σε σχέση με άλλες χρονιές. Από ό,τι φαίνεται, αυτό το πρόβλημα που έχουν άλλες περιοχές με τα Airbnb που νοικιάζονται πλέον οι κανονικές οικίες για λίγες ημέρες και αποτελούν σημαντικό έσοδο τουλάχιστον σε άλλες περιοχές, στην Πάτρα δεν ισχύει. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο εδώ. Εδώ όλοι οι ιδιοκτήτες προτιμούν φοιτητές. Θέλουν φοιτητές, τους πηγαίνουν με φοιτητές. Αν έρθει κάποιος τώρα μέσα στο επόμενο διάστημα, γιατί okay, κάποιοι υπολόγισαν, έχουν βρει, θα καταφέρουν να βρουν κάτι το οποίο να τους ικανοποιεί θεωρείται, γιατί τα σπίτια δεν είναι πολλά όπως πάντα. Δεν είναι πολλά, θα βρουν σπίτι, απλά δεν θα βρουν καινούριο που θέλουν ή θα αναγκαστούν για καινούριο να επεκτείνουν λίγο την περιοχή, να πάνε λίγο προς τα έξω, είτε Ανθούπολη, είτε Σκαγιοπούλιο, δηλαδή λίγο πιο έξω από το κέντρο. Εκεί που είναι τα μαγαζιά δηλαδή που βγαίνουν. Βέβαια να βολεύουν και οι στάσεις και όλα.